Όλοι έχουν πια αντιληφθεί, κύριε Υπουργέ, ότι η κυβέρνησή σας την αναμπουμπούλα της πανδημίας την αξιοποιεί για να επιταχύνει την αντιλαϊκή της πολιτική. Και έτσι το Υπουργείο σας, το Υπουργείο Υποδομών και το διαβόητο ΤΑΙΠΕΔ προχωρούν στο διαγωνισμό για την παραχώρηση σε ιδιωτική εταιρεία της Εγνατίας Οδού, καθώς και των τριών καθέτων αξώνων της, στην ιδιωτικοποίηση δηλαδή ενός δημοσίου περιουσιακού παγίου αξίας πάνω από 7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Φυσικά, πριν από αυτό τον τελικό διαγωνισμό, έχει προηγηθεί το ανάλογο στρώσιμο του εδάφους και η σχετική προετοιμασία από όλες τις κυβερνήσεις, οι οποίες, πρώτον, παρέδωσαν τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού στο ΤΑΙΠΕΔ. Δεύτερον, πολλαπλασίασαν τους σταθμούς διοδίων, λειτουργούν ήδη 11 με τοπική και 6 πλευρική, καθώς και άλλα 4 διόδια στους κάθετους άξονες μέχρι στιγμής, αναμένεται δε αυτά να αυξηθούν έτι περαιτέρω. Τρίτον, αύξησαν το αντίτιμο των διοδίων ανά χιλιόμετρο και τέταρτον, βέβαια, ψήφισαν ένα μέρος από αυτά τα έσοδα των διοδίων να πηγαίνουν για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Τώρα παίζεται η τελευταία πράξη του δράματος, θα λέγαμε, για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού, προκειμένου να λειτουργήσει και αυτή με τα ίδια ακριβώς κριτήρια, δηλαδή με τα τσουχτερά διόδια, που λειτουργούν και οι υπόλοιποι οδικοί, μεγάλοι οδικοί άξονες, των περιβόητων, όσο και προνομιούχων, όπως θα δούμε στη συνέχεια, παραχωρησιούχων. Πρόκειται φυσικά για τη συνέχεια και την κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής, συγκεκριμένα εδώ στον τομέα των οδικών υποδομών και συγκοινωνιών. Το κράτος ως συλλογικός καπιταλιστής, θα λέγαμε, αφού ανέλαβε την ευθύνη αλλά και το κόστος, το μεγάλο κόστος κατασκευής ενός σύνθετου και πολύ δύσκολου έργου όπως είναι η Εγνατία Οδός, τώρα το παραδίδει έτοιμο στο πιάτο που λέμε προς εκμετάλλευση στους επιχειρηματικούς ομίλους για να βρουν κερδοφόρα διέξοδο τα κεφάλαια που έχουν υπερσυσσωρεύσει. Με βάση αυτά, λοιπόν, σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, το ρωτούσαμε και στη γραπτή μας ερώτηση, για το τι προβλέπει το σχέδιο της σύμβασης παραχώρησης για τη διάρκεια και για το αντίτιμο της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού. Υπάρχει, ας πούμε, κατώτερο όριο, πολύ θα θέλαμε να το μάθουμε. Τι προβλέπει για τα ποσά που θα δώσει ως επιδότηση το Δημόσιο για την ανάταξη παλαιών τεχνικών έργων. Τι προβλέπει για τις κατασκευές που υποχρεούται να ολοκληρώσει ο παραχωρησιούχος και τι προβλέπει για τη λεγόμενη βαριά συντήρηση. Ποιο είναι, με λίγα λόγια, εκείνο το φοβερό επιχειρηματικό ρίσκο το οποίο δήθεν αναλαμβάνουν αυτοί οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Ποιο θα είναι, και αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα, κύριε Υπουργέ, ποιο θα είναι το αντικείμενο των ήδη εργαζομένων στην Εγνατία Οδό ΑΕ στην περίπτωση παραχώρησης του αυτοκινητόδρομου και πώς σχεδιάζεται ως Υπουργείο να αξιοποιήσετε αυτήν την μοναδική, όπως και εσείς έχω ακούσει να αναγνωρίζετε, τη μοναδική τεχνογνωσία που διαθέτουν. Και το τρίτο ερώτημα και το τελευταίο, αν προτίθεται, λέμε, αν προτίθεται η κυβέρνηση, ποτέ δεν ξέρεις, να αναθεωρήσει τις αποφάσεις της για αύξηση των διοδίων, να μην αυξήσετε δηλαδή τα διόδια, για να τα πάτε από 3 λεπτά στα 5 λεπτά πριν την παραχώρηση και στα 7 λεπτά μετά την παραχώρηση, όπως διαβάζουμε εδώ και εκεί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πριν ξεκινήσω να απαντήσω στην ερώτηση του αγαπητού συναδέλφου, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να μου δώσετε την ευκαιρία να ανακοινώσω ότι σήμερα στο Υπουργείο Υποδομών είχαμε την απάντηση και την επίσημη θετική απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού για το περιβόητο έργο του βόρειου κομμάτιου του Ε65. Ένα έργο το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, ήταν αναβαλλόμενο το τμήμα του από το 2011. Είναι ένα έργο το οποίο ξεμπλοκάρει, ένα έργο που θα βγάλει από απομόνωση την πόλη των Τρικάλιων και θα τη συνδέσει με την Εγνατία. Ένα έργο που παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην ευρύτερο φιλόδοξο σχέδιο που έχει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την ευρύτερη απολιγνητοποίηση της περιοχής
και ένα έργο το οποίο θα προχωρήσει άμεσα μέσα στο 2021, το οποίο αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση με λίγα λόγια εργάζεται μεθοδικά για το ξεμπλοκάρισμα των μεγάλων έργων, έργων που έγιναν, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, στο πλαίσιο των συμβάσεων παραχώρησης, το οποίο γνωρίζονται ότι το ΚΚΕ έχει μια εντελώς διαφορετική άποψη, αλλά σε αυτή την άποψη, καλώς ή κακώς, έχουν ακολουθήσει όλες οι κυβερνήσεις μετά το 2008, ακόμα και αυτές που αντιτάχθηκαν. Και αυτό μου δίνει, άμα θέλετε, μια ευκαιρία να κάνω, αν θέλετε, τη γέφυρα με την ερώτησή σας και να έρθω σε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, όπως αυτό της Εγνατίας Οδού. Η ερώτησή σας έχει τρία σκέλη. Το πρώτο σκέλος έχει να κάνει με τη σύμβαση παραχώρησης, το οποίο αποτελεί, όπως και εσείς είπατε στην ερώτησή σας, αρμοδιότητα του ΤΑΙΠΕΔ και όχι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Εμείς βέβαια είμαστε υπέρ των συμβάσεων παραχώρησης, υπέρ της παραχώρησης αυτού του δρόμου. Και στο Υπουργείο έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσει το ΤΑΙΠΕΔ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαγωνιστικές διαδικασίες. Μία παραχώρηση που έχει αργήσει και έχει αναβληθεί, αν θυμάμαι καλά, πάνω από 8 φορές. Και είναι κάτι το οποίο αποτελεί δέσμευση και της δικής μας κυβέρνησης ότι πρέπει και αυτός ο δρόμος για να αναβαθμιστεί, για να μπορέσει να παράσχει υπηρεσίες που παρέχουν και οι άλλοι αυτοκινητόδρομοι, να δοθεί για ένα εύλογο χρονικό διάστημα σε ιδιώτη. Προσέξτε, δεν μιλάμε για μια ιδιωτικοποίηση. Μιλάμε για μια παραχώρηση ενός αυτοκινητοδρόμου για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ένας δρόμος 900 χιλιόμετρων, ένας δρόμος ο οποίος το ελληνικό δημόσιο δεν έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να συντηρήσει. Θα σας πω ότι σε αρκετά κομμάτια ο δρόμος αυτός είναι προβληματικός και γι' αυτό το λόγο έχει πάρθει αυτή η απόφαση και εννοείται αυτή η απόφαση είναι μια απόφαση που συνεχίζει και η δική μας κυβέρνηση. Στο δεύτερο σκέλος αναφέρεται ο αγαπητός κύριος συνάδελφος στους εργαζομένους της Εγνατίας. Επί του θέματος αυτό θα ήθελα να σας πω ότι εμείς έχουμε κάνει τα πάντα για να αναβαθμίσουμε τη θέση των εργαζομένων. Πώς? Με αναθέσεις νέων έργων, με δραστηριοποίηση υφιστάμενων έργων που ήταν σε αδράνεια για πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα θα ήθελα να αναφερθώ στο λεγόμενο ΠΕΒΟΑ, που είναι η υλοποίηση του προγράμματος επεμβάσεων βελτίωσης οδηγής ασφάλειας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει κάνει η Εγνατία, θα έχει αναλάβει να δημοπρατήσει η Εγνατία, ένα πρόγραμμα οδικής ασφάλειας με παρεμβάσεις σε πάνω από 7.000 σημεία σε όλη την Ελλάδα και έχει ως στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα έργα δίνουν δραστηριότητα στην ίδια την Εγνατία, μία Εγνατία ΑΕ, η οποία θα μου επιτρέψει να πω ότι είχε πολεμηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Γι' αυτό και είχαμε δει μεγάλο αριθμό εργαζομένων, πολύ αξιόλογων πολιτικών μηχανικών, να φεύγουν από την εταιρεία και να πηγαίνουν σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου. Αυτός λοιπόν ο φαύλος κύκλος τώρα σταματάει. Θα μου επιτρέψετε να απαντήσω στην ερώτησή σας για τα διόδια, διότι έχει ο χρόνος περάσει της πρωτολογίας μου, για να σας αποδείξω ότι για πρώτη φορά αυτή η κυβέρνηση έκανε κάτι αδιανόητο για τα δεδομένα τα ελληνικά. Και βάλαμε διόδια αλληλογισμένα, στα 3 λεπτά, όπως πολύ σωστά είπατε, ενώ η Kia Spirit Τσακαλώτου ανέφερε διόδια στα 5 λεπτά, και βάλαμε σιγά σιγά, όπως είχαμε υποχρέωση κύριε συνάδελφε, τα διόδια στην Εγνατία εδώ για να προχωρήσει η διαδικασία της παραχώρησης, αλλά και για να αποκτήσει η εταιρεία έσοδα για να μπορέσει να κάνει όλες τις απαραίτητες συντηρήσεις για να αναβαθμιστεί ο πιο σημαντικός, θα έλεγα, αυτοκινητόδρομος που ενώνει την Ιγουμενίτσα μέχρι τα σύνορά μας με τη Τουρκία. Στην δευτερολογία μου, λοιπόν, θα σας πω ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης για τα διόδια, πώς την εφαρμόζουμε και πώς στην ουσία δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όπως έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, η δίθεν αριστερή κυβέρνηση, που από τη μία ήταν μαζί με το λαό, από την άλλη όμως έβαζε διόδια χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ο κύριος Υπουργέ, αλλά κύριε συνάδελφε. Ναι. Να ξεκινήσω πρώτα, κύριε Υπουργέ, από τις παραδοχές.
συμφωνήσατε ότι όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις προχώρησαν αυτό το τρένο της ιδιωτικοποίησης και στην Εγνατία Οδό. Το δεύτερο που είπατε για το ζήτημα της μη σωστής, της μη συντήρησης της Εγνατίας Οδού, τυχαίνει να το γνωρίζω γιατί συχνά κινούμε σε αυτό το δρόμο, είναι πράγματι υπαρκτό, αλλά δεν το θεωρούμε καθόλου τυχαίο, όπως δεν θεωρούμε καθόλου τυχαίο τα ακτινοδιαγνωστικά μηχανήματα των δημόσιων των νοσοκομείων να μην λειτουργούν, προκειμένου να κατευθύνεται η πελατεία και ο κόσμος στα ιδιωτικά. Το ίδιο δηλαδή πρόκειται για μια συνειδητή, κατά την άποψή μας, προσπάθεια απαξίωσης του δημόσιου τομέα, έτσι ώστε να προσφερθεί στο πιάτο στον ιδιωτικό. Όμως, εγώ θα έλεγα να σκεφτούμε λιγάκι περισσότερο για τους κερδισμένους και για τους χαμένους, κύριε Υπουργέ, από αυτήν την παραχώρηση, τη μακροχρόνια παραχώρηση, τη σύμβαση της μακροχρόνιας παραχώρησης, που είναι η ιονή ιδιωτικοποίηση για κάποιες δεκαετίες. Δεν μας είπατε για πόσο χρονικό διάστημα, αν και σας ρωτήσαμε. Ποιοι είναι λοιπόν, κύριε Υπουργέ, οι διαχρονικά κερδισμένοι, ποιοι ήταν και ποιοι εξακολουθούν να είναι οι διαχρονικά κερδισμένοι από την Εγνατία Οδό και μάλιστα με πολλούς τρόπους? Καταρχήν οι κατασκευαστικοί όμιλοι. Πρώτα με την κατασκευή της και μετά με την ανάληψη της ετήσιας συντήρησής της. Πληρώνονται για αυτή τη συντήρηση και είναι σε αυτά τα χάλια ο δρόμος. Και δεύτερον, φυσικά, οι τράπεζες, αφενός με τα αυξημένα επιτόκια που επιβάλλουν και αφετέρου με τα περισσότερα έσοδα των διοδίων, τα οποία ουσιαστικά αυτές παρακρατούν, οι ίδιες οι τράπεζες δηλαδή, προκειμένου να αποπληρωθούν οι δανειακές υποχρεώσεις της Εγνατίας Οδού ΑΕ προς αυτές. Να δούμε τώρα και να πούμε ποιοι είναι οι χαμένοι από όλη αυτή την ιστορία. Μα νομίζω πως όλοι το ξέρουν και το ζουν. Είναι τα λαϊκά στρώματα, βέβαια, στις πλάτες των οποίων φορτώνονται όλα τα μεγάλα τεχνικά έργα, τα εμβληματικά όπως λέτε, που τα πληρώνουν και μια και δυο και τρεις φορές και συνέχεια κάθε φορά που τα χρησιμοποιούν. Είναι και το εξειδικευμένο επιστημονικό και εργατικό προσωπικό της Εγνατίας Οδού, για το οποίο το μέλλον δεν είναι και τόσο ευβίωνο, ξέρετε, από την απαξίωση και την υποβάθμιση μιας τέτοιας εταιρείας που έχει τέτοιες δυνατότητες να ασχολείται από εδώ και πέρα με κάποια μικρά έργα οδικής ασφάλειας ανά την Ελλάδα, την ώρα που μπορεί να ασχοληθεί βεβαίως με μεγάλα τεχνικά έργα υποδομής που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος. Και βέβαια είναι, κατά τη γνώμη μας, προσπάθεια να χρυσωθεί το χάπι της παραχώρησης ιδιωτικοποίησης και με τα όσα λέγονται, δεν το είπατε σήμερα εσείς, με τα όσα λέγονται για την περίφημη μεταλιγνητική μετάβαση και την αξιοποίηση σε αυτήν των εργαζομένων. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ακόμα, κύριε Υπουργέ, και θα ζητήσω μια μικρή ανοχή, κυρία Πρόεδρε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ακόμα και τους μεγάλους κινδύνους που εγκυμονούν αυτές οι παραχωρήσεις ιδιωτικοποίησης, όπως έδειξε και το τραγικό παράδειγμα, το τραγικό δυστύχημα στη γέφυρα, στον αυτοκινητόδρομο της Γένοβας, της Ιταλίας, πριν από 1-2 χρόνια, αν δεν απατώμε. Και εκεί φάνηκε καθαρά πόσο αδίστακτη είναι όλη αυτή η επίδοξη παραχωρησιούχη που μπροστά στην ασφάλεια, που μπροστά μάλλον στο κέρδος τους και στο βωμό του κέρδους τους δεν διστάζουν να θυσιάσουν την ασφάλεια των υποδομών. Μεγάλος κερδισμένος τώρα από αυτήν την ενεξελίξη υπόθεση της παραχώρησης θα είναι βέβαια και ο επίδοξος παραχωρησιούχος, όπου θα την εκμεταλλεύεται για χρόνια. Η κυβέρνηση σας μάλιστα το ετοιμάζει και νέα πρίκα. Το έβλεπα προχθές που ταξίδευα στην Εγνατία Οδό, κατασκευάζοντας για χάρη του ακόμα και νέους σταθμούς διοδίων, που θα αποφέρουν προφανώς και νέα επιπλέον έσοδα στον όποιο μελλοντικό παραχωρησιούχο. Εν τω μεταξύ, είπατε για τα 3 λεπτά, αλλά οι εκτιμήσεις λένε και οι εκτιμήσεις της ίδιας της Εγνατίας των εργαζομένων λένε ότι για τη συντήρηση, για τη σωστή συντήρηση της Εγνατίας Οδού, αλλά και κάθε οδού, κάθε μεγάλο οδικό άξονα, θα χρειαζόταν όχι 3 λεπτά στο χιλιόμετρο, αλλά ακριβώς τα μισά. 1,5 λεπτό στο χιλιόμετρο να είναι τα διόδια, θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η σωστή συντήρηση. Και όχι τα 3, τα 5 ή τα 7 που θα πάνε. Δεν υπάρχει, όπως ξέρετε κι εσείς,
το παραμικρό επιχειρηματικό ρίσκο για τους παραχωρησιούχους, τους νυν και τους μελλοντικούς. Τα έσοδά τους είναι με την εγγύηση, παρακαλώ, του ελληνικού δημοσίου, και αν είναι και λιγότερα από τα προβλεπόμενα, τότε υπάρχει και ο κρατικός κορβανάς, που πάντα έχει, ξέρετε, για αυτούς. 83 εκατομμύρια σας ζήτησαν πριν από λίγο καιρό αυτοί οι παραχωρησιούχοι των οδικών αξώνων. 41 εκατομμύρια υπογράψατε και τους δώσατε με 5 υπουργικές αποφάσεις. Για διαφυγόντα, λέει, έσοδα λόγω lockdown μέχρι και τον Ιούνιο του 2020. Δηλαδή θα έχουν να λαμβάνουν και για το εξάμηνο που τρέχουμε. Τώρα, αν κάνετε τη σύγκριση με το πώς συμπεριφέρεται αυτή η κυβέρνηση στα μικρομάχαζα και στα δικά τους, στα έσοδα αυτών των μικρομάχαζων, τότε όλοι καταλαβαίνουμε για το χαρακτήρα, για το πώς λειτουργεί αυτό το κράτος. Σε κάθε περίπτωση, νομίζουμε ότι αναδεικνύεται η ανάγκη όχι μονάχα να μην γίνει αυτή η παραχώρηση και να καταργηθούν φυσικά τα διόδια, αλλά αναδεικνύεται και κάτι ακόμα. Η μοναδική εναλλακτική, κατά την άποψή μας, για το από εδώ και πέρα είναι η πρόταση που έχει καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας για την κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, των μεταφορικών υποδομών, για την ένταξη του σχεδιασμού, της κατασκευής, της συντήρησης, της λειτουργίας και της αναβάθμισης, της συνεχούς αναβάθμισης αυτών των υποδομών, όπως είναι η Εγνατία Οδός, ο ΟΣ, ΚΝΙΝ, ΚΤΥΠ κτλ., στον επιστημονικά κεντρικά σχεδιασμό της οικονομίας και θα εξασφαλιστεί έτσι και το προσωπικό και τα λαϊκά συμφέροντα, γιατί ξέρετε, έχουμε μεγάλη ανάγκη, όπως αποδεικνύεται και όπως το φωνάζουν εδώ και καιρό, οι μεγάλες καταστροφές που έχουμε από φυσικά φαινόμενα, από βροχές, από πλημμύρες, από φωτιές, για να κατασκευαστούν αυτές οι αναγκαίες υποδομές, και εδώ εταιρείες όπως είναι η Εγνατία Οδός θα είχαν πάρα πολλά να προσφέρουν. Εσείς βεβαίως όλα αυτά τα θυσιάζετε για τα κέρδη των επίδοξων παραχωρήσεων.